Εξηχνιάστηκε κλοπή χρηματοκιβωτίου τον Νοέμβριο του 2019 στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη από αστυνομικού του τμήματο εγκλημάτων κατά ιδιοκτησία τη Διεύθυνση Ασφάλεια Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή προσωπικού του τμήματο συλλογή διαχείριση πληροφοριών. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ω δράστε τέσσερι γεωργιανοί ηλικία 39, 53, 33 και 39 ετών, με τον τελευταίο εξ αυτών να βρίσκεται ήδη πίσω από τα σίδερα τη φυλακή και σε βάρο του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Οι δράστε μετά από παρακολούθηση του διαμερίσματο ενό με που εισέβαλαν παράνομα στο εσωτερικό του και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 125.000 ευρώ και κοσμηματαξία 68.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του Παθόντα. Στη συνέχεια, αποχώρησαν προ άγνωστη κατεύθυνση, επιβιβαζόμενη σε αυτοκίνητο ιδιοκτησία του 33χρονου. Σημειώνεται το ότι ο 53χρονο και οι δύο 39χρονοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τι αστυνομικέ αρχέ για συναφή αδικήματα. Η σχηματιστή στα δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Θεσσαλονίκη.